Οι εκδηλώσεις μας θα ξεκινήσουν, όπως έχω πει και προηγουμένως, 7 του Μάρτη και θα ολοκληρωθούν 17 του Ιδίου μηνός, με κάθε βράδυ να έχουν και μια ξεχωριστή εκδήλωση τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και στις συνοικίες με τη συμμετοχή των καταδόρων μας. Παράλληλα θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, όπως είναι η έκθεση φωτογραφίας με θέμα πάντοτε του καρναβάλι, η έκθεση του Κεπάνα και πάλι με θέμα του καρναβάλι, και έκθεση ζωγραφικής από την Ένωση Αυτοδίδακτων Ζωγράφων, όπου θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις μας την 3η 5 του μηνός στο Δημοτικό Μέγαρο και στο Χωριστικό Κέντρο πάνω στον Ομόνο. Το ευτύχημα είναι ότι έχουμε διαψευστεί με τις επιφυλάξεις που είχαμε όσον αφορά φέτος με την οικονομική κρίση κατά πόσον θα είχαμε συμμετοχές στο καρναβάλι μας, και αυτό είναι ένα πολύ ευχάριστο μήνυμα, διότι με το καρναβάλι, ως γνωστό, θα αναζωογονηθεί η αγορά της πόλης, θα κινηθούν οι πάντες, δηλαδή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς επίσης εστιατόρια και ξενοδοχεία, και αυτό είναι ένα θετικό, μια όαση στην έρημο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά την οικονομική κρίση. Έχουμε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, ούτως ώστε τα έξοδά μας να περιοριστούν σε μεγάλο βαθμό, και αυτό μας έχει βοηθήσει οι χιλιάδες καρναβαλιστές οι οποίοι είχαν δηλώσει με τη συμμετοχή στο καρναβάλι χωρίς να ζητούν από τον Δήμο επίμονα να καλυφθούν τα έξοδα τους. Και να αναφέρω ότι οι προσπάθειες μας αυτές όσον αφορά την οικονομική περισυλλογή δεν θα επηρεάσουν καθόλου την ποιότητα και την ποσότητα όσον αφορά τα άρματα και τη συμμετοχή του καρναβάλι. Μπορούμε να αναφέρουμε ότι έχουμε ξεπεράσει τον αριθμό συμμετοχής των τελευταίων χρόνων ή έχουμε τις περισσότερες συμμετοχές που είχαμε ποτέ. Και ακόμα συνεχίζονται, δηλαδή οι συμμετοχές τελειώνουν 8 το Φεβράριο, δηλαδή την Παρασκευή. Να αναφέρουμε ότι υπάρχει ένας όμορφος και ωραίος αναβρασμός όσον αφορά τις συμμετοχές του καρναβαλιού. Ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Αυτές τις μέρες, όπως θα είδες και εσύ προηγουμένως που είχε μπει στο γραφείο μου, ξεκίνησε ο κόσμος να φέρνει και τα κοστούμια εδώ, τα οποία βλέπουμε, απλά για να έχουμε μια καθαρή εικόνα. Για πρώτη φορά φέτος έχουμε κάνει μια σελίδα στο site που ονομάζεται limassocarnival.com, όπου ο κόσμος μπορεί να μπει, να δει τις συμμετοχές, να δει τα κοστούμια και να επικοινωνήσει με την συμμετοχή που θέλει ο ίδιος να λάβει μέρος. Η πρώτη μέρα των συμμετοχών ήταν με τα θέματα της εποχής, δηλαδή μια από τις πρώτες συμμετοχές ήταν το πουλάκι τσίου. Mm. Μετά είχαμε το Anonymous, είχαμε το Super Mario, το Gunman Style, δηλαδή τραγούδια της σημερινής νεολαίας, έχουμε πάρα πολύ σάτυρα. Έχουμε πάντα όλες τους ήρωες του Disney. Έχουμε και πρωτοτυπές συμμετοχές, και μία η οποία μπορεί να θυμηθώ εγώ είναι τα μπαζού, τα οποία είναι μια κατασκευή σαν κοστούμι. Δεν είναι απλά έναν ρούχο, είναι ολόκληρη κατασκευή. Ή κάποια άλλη συμμετοχή με τα ζαχαρωτά. Έχουμε παράξενες συμμετοχές με κοστούμια που δεν είναι απλά φορέματα. Είναι ενθουσιασμένος όχι μόνο ο κόσμος που δηλώνει συμμετοχή, αλλά ο κόσμος που συμμετέχει. Και ο κόσμος, η Λεμεσός, η Κύπρος όλη νομίζω περιμένει φέτος το καρναβάλι, γιατί ίσως θα είναι ένα δεκαήμερο που θα μας κάνει να ξεφύγουμε από όλα αυτά που βιώνουμε όλοι αυτές τις μέρες, τους δύσκολους καιρούς. Πρέπει να καλοπεράσουν αυτές τις μέρες, να ξεχάσουμε τις έννοιες μας, τις κουλτούρες μας. Θα είναι ένα δεκαήμερο καρναβαλιού με ξερνιασιά. Θα πρέπει όμως να αναφέρουμε και κάποιους κανονισμούς του Δήμου Λεμεσού που θα πρέπει όλοι οι καρναβαλιστές να σεβαστούν για να έχουμε ένα όμορφο καρναβάλι. Δηλαδή ένα καρναβάλι χωρίς αφρούς, το οποίο ασχημένει, λαρωνεί το κουστούμι, κάνει κακό στα μάτια. Ένα καρναβάλι χωρίς πάρα πολύ ποτό. Δυστυχώς βλέπουμε στα Facebook να αναρτίζουν οι συμμετοχές με τα flyers να γράφουν ότι προσφέρουν δωρεάν ποτό. Αυτό είναι απαγορευτικό. Σίγουρα ο κόσμος θα πρέπει να πιει έναν ποτό πριν να ξεκινήσει η παρέλαση για να περάσουμε καλά. Αλλά να περάσουμε καλά.